Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και στην σημερινή μας εκπομπή Αυτοδιοικητικά. Σήμερα κοντά μας είναι ο Δήμαρχος Πέλλας, ο κύριος Γρηγόρης Στάμκος, για να συζητήσουμε τα θέματα του Δήμου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Στάμκο. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Κύριε Στάμκο, λίγοι μήνες έμειναν μέχρι τις εκλογές, αν πάρουμε ως δεδομένο και την περίοδο των Χριστουγέννων, που περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Και ίσως είναι και αυτή με την οποία θα ασχοληθείτε λιγότερο με τα προεκλογικά πλέον. Μετά το Δεκέμβρη και προς το Γενάρη είναι που μπαίνετε για τα καλά στην προεκλογική τροχιά. Είστε από τους δημάρχους που δηλώνετε παρόν και για αυτές τις εκλογές, σωστά? Ασφαλώς. Το έχουμε δηλώσει ως συνδυασμός. Είναι η τρίτη εκλογική μάχη που θα δώσετε. Και αυτή τη φορά με τον Κλεισθένη, κύριε Στάμκο. Τι σημαίνει για εσάς η αλλαγή στην αυτοδιοίκηση? Έχουν υποθεί πολλά δύο χρόνια τώρα για τον Κλεισθένη, για αυτή την αλλαγή τέλος πάντων στον νόμο που αφορά την αυτοδιοίκηση. Έχουν υποθεί πάρα πολλά με τον Υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος τελικώς μετά την ψήφιση του Κλεισθένη άλλαξε κιόλας, έφυγε από το Υπουργείο. Οι θέσεις μας έχουν εκφραστεί μέσα από τα όργανά μας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, την Κεντρική Ένωση Δήμων. Δυστυχώς, αν και η πλειοψηφία των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης θεωρώ ότι δεν συμφωνούσε σε πολλά σημεία και με τον εκλογικό νόμο κυρίως αυτόν που ψηφίστηκε, ωστόσο θα πάμε στις επόμενες εκλογές με αυτό το καινούριο εκλογικό σύστημα, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν είναι και απλή αναλογική ή τέλος πάντων είναι μια ιδιαίτερη απλή αναλογική. Γιατί δεν, γιατί δεν είναι απλή αναλογική για την εκλογή του Δημάρχου και πρέπει να πάμε στη δεύτερη Κυριακή για να εκλεγεί ο Δήμαρχος? Είναι κατά το ίμιση απλή αναλογική. Τέλος πάντων είναι περίεργη, έτσι, απλή αναλογική. Όπως επίσης και για ό,τι αφορά την εκλογή των δημοτικών κοινοτήτων, των προέδρων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων. Με αριθμητικό παράδειγμα, δεν χρειάζεται τώρα να το αναλύσουμε, μπορεί κάποιος να πάρει 52% και να μην γίνει πρόεδρος της τοπικής ή της δημοτικής κοινότητας. Όλα αυτά είναι δέλεαρ για σας, κύριε Στάμκο, που κατεβαίνετε ξανά στις εκλογές, ή είναι και ένα πεδίο σκέψης ενδεχομένως και όχι φόβου θα έλεγα, αλλά καλύτερης σκέψης, βαθύτερης για το πώς θα χειριστείτε αν αύριο κληθείτε πάλι να είστε στο τιμόνι της διοίκησης? Και πώς θα αντιμετωπίσετε βέβαια και εσείς με τη σειρά σας ένα ενδεχόμενο μιας δεύτερης Κυριακής, συνεργασιών, όλες αυτές τις προκλήσεις που ανοίγονται? Το δέλεαρ είναι το να ασχολείσαι καθημερινά με τον τόπο σου, να αισθάνεσαι την ικανοποίηση ότι προσφέρεις τον τόπο σου, ότι συνομιλείς με τους συνδημότες, ότι έχεις συνεργάτες, και δεν είναι το εκλογικό σύστημα αυτό που μας ενθαρρύνει ή μας αποτρέπει για να συμμετέχουμε στις εκλογές. Έχουν ήδη, έτσι, εκφράσει την επιθυμία να υπάρχουν κάποια άλλα σχήματα. Εμάς σεβόμαστε όλους τους ανθυποψήφιους. Ο στόχος μας είναι να προτεύσουμε. Βέβαια, πώς ήταν, αν μας περιγράψετε λίγο πώς ήταν και η εικόνα στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας, μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς και για τι είδος ομοιογένεια ή ανομοιογένεια μιλάμε και πώς μπορεί να υπάρξει η επόμενη σύνθεση του Κλεισθένη πλέον. Σε αυτήν εδώ την δεύτερη αυτοδιοικητική περίοδο του Καλλικράτη, το Δημοτικό μας Συμβούλιο εκπροσωπείται από 5 δημοτικές παρατάξεις. Την δική μας που έχει την πλειοψηφία και οι υπόλοιποι 16 σύμβουλοι εκπροσωπούν τους 4 συνδυασμούς της μειοψηφίας. Πολυφωνία έχετε. Υπήρξε ομοψυχία στη λήψη σοβαρών θεμάτων, αποφάσεων για σοβαρά θέματα, κύριε Στάμκο? Θα λέγατε ότι συνεργαστήκατε όλο αυτό το διάστημα? Αν εξαιρέσουμε τον πρώτο χρόνο που για λόγους, πώς να τους χαρακτηρίσω, fair play που λέμε. Τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας εννοείται ή τον πρώτο χρόνο του Καλλικράτη? Της πρώτης θητείας, όπου εκεί δηλαδή, έτσι, είχαμε την
το fair play από την, από την αντιπολίτευση και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός μας. Ακολούθως, με όλα αυτά τα πολύ έτσι τις αλλαγές που μπορέσαμε και φέραμε στο Δήμο, το γεγονός ότι ήμασταν ένας Δήμος πριν, λίγο πριν τη χρεοκοπία και κατορθώσαμε πλέον και πορευόμαστε έτσι με σιγουριά. Τα γενιτσά εννοείται πριν από τον Καλλικράτη. Αναφέρομαι... Πώς ήταν η κατανομή? Αναφέρομαι και στους 5 καποδιστριακούς Δήμους και από τους οποίους προέκυψε ναι, ο Καλλικρατικός Δήμος Πέλλας. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την αλλαγή, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τώρα πλέον υπάρχει άρνηση σε θέματα, ας πούμε, προϋπολογισμού ή τεχνικού προγράμματος. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι οι ανάγκες που ιεραρχούνται είναι και από όλες τις πλευρές οι προτεραιότητες σωστές. Ομολογώ ότι σε βασικά θέματα που φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε σε ομοφωνία, υπήρξε συμφωνία. Και όλα αυτά τα ρωτάμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί αυτό που λένε και πάρα πολλοί συνάδελφοί σας, αλλά και άλλοι υποψήφοι, που δεν είναι εν ενεργεία αυτοδιοικητική σήμερα, είναι ότι ο Κλισθένης θα φέρει στο τραπέζι ή μάλλον κάτω από το τραπέζι αυτές τις διαδικασίες του Τούνε και Λαβίν που κάποιοι δεν θα ήθελαν να έχουν. Πολλοί δηλαδή συνάδελφοι σας φοβούνται αυτές τις διαδικασίες με την έννοια του ότι θα γίνει μια ανταλλαγή. Θα σου περάσω εγώ αυτό το θέμα, θα μου κάνεις εσύ αυτή τη χάρη. Αυτά όλα είναι που προκαλούν κάποιους ενδιασμούς για την εφαρμογή στην πράξη πλέον του Κλισθένη. Ναι, όχι άδικα. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν και τέτοιες καταστάσεις, αλλά επιτρέψτε μου να πω μακριά από μας. Δεν μπορώ να πω πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο μετά τις εκλογές. Εμάς σας είπα, ο στόχος μας είναι να προτεύσουμε και εφόσον ο κόσμος της Πέλλας, οι δημότες μας δώσουν για ακόμη μια φορά, μας δείξουν την εμπιστοσύνη τους, εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Ο συνδυασμός σας, κύριε Στάμκο, θα ανανεωθεί? Υπάρχουν συνεργάτες που θα είναι μαζί σας για πρώτη φορά? Υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία μιλάτε, συζητάτε? Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και συνεργάτες σας που φεύγουν, τους χάνετε? Εντάξει, όχι, όχι. Αποχωρήσεις δεν θα έλεγα ότι έχουμε, τουλάχιστον από τους εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους. Τώρα αν υπάρξουν έτσι μεμονωμένες περιπτώσεις, κάποιοι μπορεί να έχουν και ιδιαίτερους λόγους. Να μην τους επιτρέπουν ενδεχομένως καταστάσεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Πάντως, ο κορμός της δημοτικής ομάδας παραμένει ο ίδιος. Πιθανότατα, ενδεχομένως, κάποιοι εκ των υποψηφίων που δεν εξελέγησαν να έχουν έτσι την πίκρα της μη εκλογής και να μην τολμήσουν έτσι να ξανά είναι υποψηφοί. Έτσι θα προκύψουν ενδεχομένως κάποιες αλλαγές, αλλά και εάν δεν υπάρξει κάποια άλλη διαφοροποίηση, μειώνεται ο αριθμός των υποψηφίων. Ξέρετε ότι... Γυναίκες υποψήφιες? Οι γυναίκες γενικώς αναφύλο θα πρέπει να είναι μέχρι 40%. Υπάρχουν? Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον? Ασφαλώς. Έχουμε και ήδη έχουμε στο συνδυασμό 4 εκλεγμένες γυναίκες. Αλλά... μειώνεται ο αριθμός των υποψηφίων. Ο αριθμός των υποψηφίων είναι 30% πάνω από τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στενεύουν τα περιθώρια. Μάλιστα. Αυτά βέβαια όταν μπούμε στην τελική ευθεία των εκλογών είναι θέματα που θα μπουν σε μία τάξη και θα ανακοινώσετε πλέον και επίσημα ή θα αρχίσετε να ανακοινώνετε το σύνολο ή μέρη του προγράμματός σας. Έχετε ξεκινήσει επαφές με πολίτες σε πιο στενούς κύκλους ακόμη, ίσως από τις μεγάλες ομιλίες που βλέπουμε, τις συγκεντρώσεις? Ασφαλώς, επαφές γίνονται, αλλά είναι μία περίοδος ιδιαίτερης έντασης. Έχει πολλές ανοιχτές προσκλήσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων και αυτή τη στιγμή είμαστε προσιλωμένοι σε αυτά που τρέχουν. Είναι και το έργο να είμαστε έτοιμοι. Που έχετε βέβαια, γιατί δεν είστε απλά υποψήφιος, είστε εν ενεργεία δήμαρχος και ταυτόχρονα πρέπει να ολοκληρώσετε και μία θητεία, κύριε Στάμκο, όλους αυτούς τους μήνες. Εκτός ότι πρέπει να κάνετε και προεκλογικό αγώνα, σωστά? Σωστά. Ωραία, να δούμε λοιπόν τα θέματα τώρα ένα-ένα, γιατί λέτε ότι υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν, προκλήσεις και υποδομές που περιμένουν να τις εκμεταλλευτείτε.
Τι είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα η Πέλα για να πείτε ότι εσείς κλείνετε και αυτή την πενταετία ήσυχος, με την έννοια του ότι έχετε κάνει και την μεγαλύτερη υποδομή που θα μπορούσατε και φυσικά περνάει από το χέρι μιας δημοτικής αρχής, κύριε Στάνκο. Η προτεραιότητά σας γι' αυτό, για τους επόμενους μήνες, για να κλείσει αυτός ο κύκλος της θητείας σας. Γνωρίζετε ότι είμαστε ένας δήμος που όπου εκτός Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης έχουμε επιλεγεί στην τρίτη θέση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Είναι ένα μεγάλο project, εκτός από ένα μεγάλο κομμάτι ανάπλασης με το οποίο στόχος μας είναι να συνδέσουμε αρκετά μνημεία της πόλης. Κάνουμε και μια μεγάλη παρέμβαση σε κεντρικά σημεία της πόλης. Να σημειώσω ότι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αναφέρεται σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων και όχι σε όλη την έκταση του Δήμου. Άρα μιλάμε για τα Γιάννητσα, για την έδρα του Δήμου. Mm-hmm. Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση κάποιων υποέργων αυτής εδώ της μεγάλης πρότασης. Προχωράμε στη σήμανση των μνημείων σε πινακίδες θέσεις. Ετοιμαζόμαστε για τις δράσεις πρόνοιας, για τις κοινωνικές δράσεις και αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία θα έλεγα ότι μας ταλαιπώρησε αρκετά, άλλωστε μεγάλο είναι και το έργο, προκειμένου να δημοπρατήσουμε και το έργο της ανάπλασης. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση... Ανάπλαση του συνόλου της πόλης, του κεντρικού... Ένα μεγάλο τμήμα, ένα πολύ μεγάλο τμήμα. Αναφέρθηκα στην διασύνδεση των Οθωμανικών μνημείων και συνεχίζουμε με συγκεκριμένες οδούς μέχρι την κεντρική πλατεία, την πλατεία Γκόνου Γιώτα. Πώς σχεδιάζετε, τα Οθωμανικά μνημεία είναι διάσπαρτα στα Γέννητσα, κύριε Στάνκο? Τα περισσότερα βρίσκονται σε ένα δρόμο, στην οδό Στράντζης. Mm-hmm. 5 τον αριθμό. Υπάρχουν και άλλα 3, τα οποία είναι τα 2 στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καψάλι. Και το 3ο είναι στον πεζόδρομο. Πότε θα είναι ορατά αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης, τουλάχιστον αυτό των υποέργων που αναφέρετε εσείς? Δηλαδή, πότε θα δει κάτι ο πολίτης, ο κάτοικος των Γεννητσών, που να πει αυτό είναι αποτέλεσμα της ανάπλασης? Αρχές του χρόνου θα ξεκινήσουν, θα ξεκινήσουμε να τοποθετούμε τα αναλόγια στα μνημεία και σε επίκαιρα σημεία, τις πινακίδες θέσεις. Πιθανολογώ ότι μέχρι τον τρίτο μήνα θα μπορούμε να θα δημοπρατήσουμε και το μεγάλο έργο της ανάπλασης. Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη βέβαια έχει να κάνει και με ένα κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών, κύριε Στάμκο. Βεβαίως. Και τα Γεννητσά δεν είναι και πιο εύκολη πόλη για να κινηθείς μέσα. Εσείς τα ζείτε καθημερινά και ξέρετε βέβαια και τα τελευταία σοκάκια και το τελευταίο στενό τους, ένας επισκέπτης. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται λίγο να κινηθεί μες στα Γέννητσα. Τα Γιάννητσα είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη. Σωστά. Είμαστε αρκετά μεγάλος πληθυσμός σε περιορισμένη έκταση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχοντας την νοοτροπία έτσι όλη του νέου Έλληνα με το αυτοκίνητο που θέλουμε να κινούμαστε συνέχεια να το έχουμε δίπλα μας, αυτό εδώ δημιουργεί ένα πρόβλημα. Εκείνο για το οποίο δεν υπήρξε πρόνοια ήταν η δημιουργία χώρων στάθμευσης κυρίως στο κέντρο. Είναι αυτό κάτι που είναι, εσείς μπορείτε να αλλάξετε? Αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει. Ασφάλως αυτός εδώ είναι ο στόχος μας. Παρόλο που δεν περνάμε και την καλύτερη περίοδο τώρα, διότι ξέρετε ότι οι αστικές υποδομές ήταν δράσεις που έτρεξαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, μάλλον την περίοδο του Καποδίστρια θα έλεγα. Μάλλον μέσα από τα ωστόσο, ναι, ωστόσο εμείς κάνοντας και εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου έχουμε καταθέσει μία πρόταση στο Πράσινο Ταμείο που αφορά την ανάπλαση έτσι, μιας θα έλεγα εγκαταλελειμμένης περιοχής μέσα στην πόλη βρίσκεται. Μεγάλη έκταση. Αρκετά μεγάλη έκταση, διότι
απαλωτριώθηκε, εντάχθηκε δηλαδή στο σχέδιο, ήταν πρώην αγροί, μπαξέδες τους λέγαμε εμείς. Εκεί πρόκειται να γίνει, να διαμορφωθεί ένα πάρκο περί τα 6 στρέμματα και ένα πάρκινγκ το οποίο είναι περίπου 2 στρέμματα. Μάλιστα. Μεγάλη χωρητικότητα δηλαδή για τους κατοίκους. Το σημαντικότερο είναι ότι θα αποδώσουν στους δημότες μία περιοχή η οποία είναι έτσι, μέχρι σήμερα αναξιοποιητή. Όσον αφορά τα πεζοδρόμια, όσον αφορά τους χώρους, τους ελεύθερους για να κινηθούν πεζοί, άτομα με αναπηρίες, όλες αυτές οι υποδομές έχουν κλείσει, κύριε Στάμκο? Όχι. Οι σημάνσεις, οι οδεύσεις τυφλών, για παράδειγμα, όλες αυτές οι διαμορφώσεις που βλέπουμε σε πάρα πολλούς δήμους. Αυτά ποτέ δεν κλείνουν. Μάλιστα, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αυτά θα ενταχθούν εκεί και θα εκτελεστούν στη συνέχεια. Είναι μια μελέτη διαρκείας αυτή εδώ, έτσι, δεν είναι στατική και θα πρέπει να την παρακολουθούμε συνέχεια προκειμένου να μπορούμε να λέμε ότι είμαστε ή θα γίνουμε σύντομα μια σύγχρονη μοντέρνα πόλη. Ποδηλατόδρομοι υπάρχουν στα Γενιτσά? Όχι. Ποδηλατόδρομοι δεν υπάρχουν. Ίσως δεν βοηθάει και η μορφολογία των Γιάννητσών, αλλά στοχεύουμε τουλάχιστον κάποιους μικρούς ποδηλατόδρομους να κάνουμε. Mm-hmm. Τι πληθυσμό έχει η πόλη των Γιάννητσών, κύριε Στάμκο? 30.000. Σας το ρωτάω αυτό γιατί τα περισσότερα ρεπορτάζ που κάνουμε και η εμπειρία μας δείχνει ότι η καθημερινότητα των πολιτών, όταν βγαίνουν πλέον από το σπίτι τους, κατευθύνεται προς αυτούς τους άξονες, δηλαδή χώροι στάθμευσης, όπως πολύ σωστά είπατε, και ένα κομμάτι το οποίο λύνεται εσείς. Ελεύθερα πεζοδρόμια για να κινηθούν με καροτσάκια, είτε άτομα με αναπηρίες, είτε παιδικά καροτσάκια. Ποδήλατα για κάποιους που επιθυμούν αυτό. Και καθαριότητα φυσικά, που είναι και το αμέσως επόμενο μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, να μην υπάρχουν σκουπίδια στους κοινόχρηστους χώρους, τα πάρκα, οι πλατείες και οι παιδικές χαρές να είναι καθαρά. Εσείς. Απαντώ. Ναι, βέβαια στο κομμάτι της καθαριότητας τώρα, να πάμε μέσα από αυτά. Στο κομμάτι της καθαριότητας δεν μπορώ να πω ότι θα πω μάλλον ότι ποτέ δεν θα είμαι ικανοποιημένος. Πάντα θα θέλω κάτι περισσότερο. Και φυσικά δεν έχω πρόθεση τώρα εδώ να δικαιολογηθώ. Ξέρετε, η έλλειψη προσωπικού και όλα αυτά εδώ τα οποία έχουμε, με τα οποία έχουμε δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια από εδώ το 10 και μετά. Δεν είναι θέμα δικαιολογίας, κύριε Στάμκο. Τα νούμερα σε κάποιες περιπτώσεις μιλάνε από μόνα τους. Αν είναι 5 οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας, 5 είναι. Γνωρίζετε ότι μόνο αποχωρήσεις έχουμε τα τελευταία 8 χρόνια. Η πρόσκληση δε που βγήκε αρχές του χρόνου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Δεν έχουν βγει τα οριστικά αποτελέσματα. Δεν έχει έρθει όλο το προσωπικό. Περιμένοντας να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Έλεγα λοιπόν για την καθαριότητα ότι όσο και αν προσπαθούμε εμείς ως Δήμος, έτσι, άλλο τόσο θα πρέπει να προσπαθούν και οι δημότες. Δηλαδή το σύστημα δεν είναι κάποιοι μπορούν να λειτουργούν έτσι ανεξέλεγκτα και από πίσω να έρχεται ένας μηχανισμός του Δήμου για προσπαθεί να διορθώσει. Όλοι πρέπει να προσπαθούμε το ίδιο εμείς περισσότερο. Η βασική αποκομιδή βέβαια των απορριμμάτων είναι ευθύνη του Δήμου. Δεν έχει να κάνει ασφαλώς με τους δημότες, αν πετάνε ή όχι. Οι δημότες ναι, πετάνε στους κάδους. Οι κάδοι αδειάζουν τακτικά. Αναφέρομαι στη γενικότερη εικόνα της καθαριότητας που λέτε. Mm-hmm. Οι κάδοι ασφαλώς. 8 αυτοκίνητα καθημερινώς. Και 3 για τα αστικά απόβλητα και 3 για την ανακύκλωση κάνουν τη δουλειά τους. 11 συνολικά σε όλο το Δήμο καθημερινά. Την ανακύκλωση φυσικά με τους μπλε κάδους. Βεβαίως. Έχουμε αρκετά μεγάλο ανεπτυγμένο δίκτυο. Έχουμε 1.450 κάδους ανακύκλωσης. Ανεπτυγμένο δίκτυο σε όλη την έκταση του Δήμου και σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες. Μπήκε ο Δήμος στη διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια να αναλάβει κάποιες πιλωτικές πρωτοβουλίες, να μπει σε πιλωτικές δράσεις που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση? Έχουμε πάρα πολλά ρεύματα. Mm-hmm. Εκτός δηλαδή από τον μπλε κάδο,
Έχουμε προχωρήσει και έχουμε τοποθετήσει τους κώδωνες για τις γυάλινες συσκευασίες. Κάνουμε συλλογή ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών. Τελευταία έχουμε υπογράψει και μια σύμβαση όπου με το σύστημα των κάδων συλλέγουμε ρουχισμό. Έχουμε ιδιαίτερο πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας για τα σκευάσματα των γεωργικών φαρμάκων. Έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο κυρίως σε όλα τα σημεία όπου γίνεται πώληση γεωργικών φαρμάκων για να παρακολουθούν το τι επιστρέφουν οι αγρότες μας ή το πώς το επιστρέφουν. Περνάμε, τα συλλέγουμε προκειμένου να εξαλείψουμε αυτό το πρόβλημα με την πολύ κακή χρήση των σκευασμάτων των γεωργικών φαρμάκων. Πώς ακριβώς το ελέγχετε αυτό, κύριε Στάμκο, λόγω δικής σας πρωτοβουλίας? Το επιδιώξατε? Θα έλεγα, ναι. Και λόγω επαγγέλματος. Και λόγω ιδιότητας, ναι. Γεωπόνος. Είμαι στο επάγγελμα. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από ό,τι διακρίνω ασφαλώς, εδώ τώρα σε αυτό ασφαλώς, το κομμάτι. Υποστήριξαν φυσικά αυτό το πρόγραμμα και οι συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο Δήμο. Αλλά είναι γιατί το πίστεψαν και οι συνεργάτες μου στην καθαριότητα και κυρίως στο τμήμα ανακύκλωσης. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν αναλάβατε και αυτή την πρωτοβουλία που κλείνει αυτόν τον κύκλο της καθαριότητας και της ανακύκλωσης. Είπατε τα πάρκα είναι καθαρά, οι δρόμοι είναι καθαροί. Μπήκατε και εσείς στη διαδικασία όπως πολλοί δήμοι με τις παιδικές χαρές να κάνετε τις προβλεπόμενες αλλαγές, αναπλάσια, ανακατασκευές, κύριε Στάμκο? Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα της τοποθέτησης εγκατάστασης των πρώτων 7 παιδικών χαρών, οι οποίες είναι μια χορηγία, μια δωρεά του ΤΑΠ, του Αγωγού Φυσικού Αερίου, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι 7 αφορούν τα Γιάννητσα ή και τις άλλες περιοχές? Δεν αφορούν μόνο τα Γιάννητσα, ναι, αφορούν και μεγάλες δημοτικές κοινότητες, την Κρυαβρύση, τους Γαλατάδες. Ακολουθεί τώρα η δημοπράτηση άλλων 16 που έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Και το τεχνικό μας πρόγραμμα λέει για του χρόνου να τοποθετήσουμε καμιά δεκαπενταριά ακόμη. Παιδικές χαρές. Ναι, προκειμένου να μην μείνει κανένας παραπονούμενος, ακόμα και το μικρότερο χωριό μας, με τα ελάχιστα ενδεχομένως παιδιά που έχει. Υπάρχουν παιδιά στα χωριά, κύριε Στάμκο, και θα μου πείτε αυτό και να πάμε σε διάλειμμα, γιατί το συζητούσα και με συνάδελφό σας πάλι στην περιφέρεια, που εξέφρασε παράπονο ότι είναι πρόβλημα. Στην επαρχία τα πολύ μικρά χωριά είναι πρόβλημα. Κλείνουν σχολεία ακόμα. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν χωριά όπου τα ευτυχώς λίγα, 3 τον αριθμό, που δεν λειτουργούν τα σχολεία τους. Είχαν φτάσει δηλαδή να έχουν 5 παιδιά. Ξέρετε, η οικονομική κρίση οδήγησε σε υψηλά ποσοστά ανεργίας. Στο δικό μας το Δήμο, ένα κατεξοχήν αγροτικό Δήμο, η ανεργία είναι πολύ ψηλά. Πολλοίς κόσμος έχει μεταναστεύσει, αυτό σε συνδυασμό φυσικά και με το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, έχει οδηγήσει στο αποτέλεσμα που αναφέρατε. Δηλαδή, τα πληθυσμιακά, ο πληθυσμός στην Ήπεθρο να γερνάει διαρκώς και να μην έχουμε πλέον παιδιά. Το φαίνεται άλλωστε γιατί μειώνεται και το μαθητικό δυναμικό. Μάλιστα. Να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Στάμκο, για να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά κοντά σας.